ορδές Ρώσων κινούνται προς το μέτωπο. Ο Πούτιν στέλνει τη νέα του στρατιά συνδυασμένων όπλων στο Λουγκάνσκ για να ενισχύσει τις δυνάμεις του στη Νότια Ουκρανία. Ο Ρωσικός στρατός λοιπόν έχει παρατάξει έναν εφεδρικό στρατό για να επιτρέψει στις μονάδες του να επανατοποθετηθούν από την περιφέρεια του Λουγκάνσκ στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, έτσι ώστε να υπερασπιστούν τον Νότο από τις Ουκρανικές προελάβουσες μονάδες. Ο Κύριλλος Μπουντάνοφ, επικεφαλής της κύριας διεύθυνσης πληροφοριών της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Ρωσικός στρατός παράταξε μονάδες του νέου εφεδρικού στρατού, δηλαδή της 25ης στρατιάς συνδυασμένων όπλων, για να επιτρέψει μονάδες του που πολεμούν σήμερα στο Λουγκάνσκ να μετακινηθούν νότια για να υπερασπιστούν το μέτωπο στην Ζαπορίζια. Η Αμερικανική Δεξαμενή Σκέψης του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου πιστεύει πως η 25η στρατιά συνδυασμένων όπλων είναι απίθανο να είναι ετοιμοπόλεμη για αυτή την βιαστική παράταξή της στο πεδίο της μάχης του Λουγκάνσκ. Επιπρόσθετα, η Δεξαμενή ανέφερε πως ο Ρωσικός στρατός απογοητεύτηκε με τα ρωσικά πυρά κατά ουκρανικών συστοιχειών κοντά στο Ροζαΐνοε και κατά μήκος του μετόπου Νοβομαγιόρσκοε, Νοβοντονιέτς και Ερμέτσικ. Επίσης, τα ρωσικά στρατεύματα που αμήνονται σε αυτή την περιοχή αναφέρεται από τους δυτικούς πως βρίσκονται σε κακή φυσική κατάσταση και υπό μεγάλη ψυχολογική πίεση. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου προσθέτει πως οι Ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους κοντά στο Μπαχμούτ και στο δυτικό μέρος της περιφέρειας της Ζαπορίζια, όπου σημείωσαν κάποια πρόοδο την 1η Σεπτεμβρίου. Υλικό δείχνει πως οι Ουκρανοί σημείωσαν μικρές προελάσεις βορειοδυτικά της Κλιτσίβκα, δηλαδή 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπαχμούτ. Σύμφωνα με τον Ιαπωνικό τύπο τώρα, ρωσικά όπλα που είχαν παραταχθεί στους Κουρίλες νήσους το 2020 απομακρύθηκαν από τα νησιά βάσει δορυφορικών εικόνων. Πυραυλικές μονάδες, εξοπλισμένες με αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα τύπου S-300V4, είχαν παραταχθεί στο Χιτοκάπου Μπέι, δηλαδή Σικατσάκα, στο νησί Ιτορόφου, δηλαδή Ουτουρού, έγραψε η Kyoto News της Ιαπωνίας. Τώρα δεν βρίσκονται στο σημείο γιατί, όπως πιστεύουν οι Ιάπωνες, μεταφέρονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Υποθήκε επίσης πως μαζί με τα συστήματα εράμινας που υπήρχαν στους Κουρίλες νήσους έφυγε για το ουκρανικό μέτωπο και στρατιωτικός εξοπλισμός που βρίσκονταν στο νησί Σαχαλίνη της Ρωσίας. Εκτός από εξοπλισμό, αναφέρεται πως και στρατεύματα από την περιοχή οδεύουν προς τον πόλεμο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.